Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με τα θέματα παιδείας. Ήσασταν κι εσείς σήμερα μέσα στην συνεδρίαση και συζητήθηκαν έτσι και πολύ σοβαρές πτυχές της παιδείας, εκτός από τα επεισόδια, στα οποία βεβαίως και θα έρθουμε. Ναι, το συζητήθηκε αρχήν το άσυλο. Θα τα πούμε, φαντάζομαι. Ναι. Πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Ναι, αλλά συζητήθηκε η έκθεση της ΑΔΥΠ, της ανεξάρτητης αρχής, η οποία πιστοποιεί τα πανεπιστήμια και τα προγράμματα σπουδών. Είχαμε την ευκαιρία εκεί να δούμε πολύ σοβαρές πλευρές της λειτουργίας των δημοσίων πανεπιστημίων. Επεσήμενα από τη δική μου τη μεριά δύο, καταρχήν, ας πούμε, δύο αντιφάσεις, να το πω έτσι. Η πρώτη αντίφαση που πλανάται στη Βουλή, όχι τώρα, εδώ και καιρό, ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ αξιολόγηση των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων. Και όμως εδώ έχουμε ένα τεράστιο έργο ανεξάρτητου ελεγκτή που έχει πιστοποιήσει τα προγράμματα σπουδών, την αποδοτικότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους. Και δείχνει τι, ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, σύμφωνα με όλους τους δείκτες, τους οποίους μπορούμε να διαβάσουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής, ότι το ανέφερα, βεβαίως απάντηση δεν πήρα, αλλά νομίζω όμως ότι σιγά σιγά και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταλαβαίνουν την αντίφαση την οποία έχουν περιέλθει. Η έκθεση της ΑΔΥΠ περιέχει μια σειρά από δεδομένα που αφορούν την έρευνα. Ναι. Γιατί το 70% της έρευνας στην Ελλάδα παράγεται από τα ερευνητικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, δηλαδή από τα πανεπιστήμια. Έλα όμως που η αρμοδιότητα της έρευνας έχει περάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και έχει αποστερηθεί των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας. Επομένως, καλείται τώρα να διαχειριστεί μια δημόσια πολιτική και καλείται να αξιολογήσει πανεπιστήμια, ο εκπαιδευόμενος φορέας του Υπουργείου, για μια αρμοδιότητα που δεν του ανήκει. Το οποίο έγινε στη λογική ότι η έρευνα πρέπει να διασυνδεθεί με την αγορά. Έγινε στη λογική. Έγινε σε αυτή την πεπαλαιωμένη οικονομίστικη λογική που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, δεν υπάρχει δηλαδή πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει πουθενά στην Αμερική. Η έρευνα ανήκει στον ενιαίο χώρο έρευνας και παιδείας και είναι λογικό αυτό. Έγινε στη λογική ότι η έρευνα δεν είναι βασική. Η έρευνα είναι μόνο εφαρμοσμένη. Ναι. Τι μαθαίνω? Μαθαίνω εφαρμοσμένα συγκεκριμένα πράγματα για να τα πουλήσω στις επιχειρήσεις. Και βεβαίως και το άλλο το μεγάλο ζήτημα, από το οποίο αναδείχθηκε σήμερα σε αυτή τη συζήτηση, ότι ο χρηματοδότης της έρευνας είναι μόνο κατά 8% ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όλο το άλλο ποσοστό, το 92%, είναι είτε ο κρατικός προϋπολογισμός, είτε ο προϋπολογισμός των πανεπιστημίων, πάλι δηλαδή στην ουσία ο κρατικός προϋπολογισμός, είτε ΕΣΠΑ, είτε ήδη οι πόροι. Επομένως, όταν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο ιδιωτικός τομέας δίνει τόσο μικρό ποσοστό στην επένδυση στην έρευνα, είναι λογικό βεβαίως και να μην υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας από τους πτυχιούχους. Δηλαδή, είναι προφανές. Δηλαδή, εδώ οι αντιφάσεις του νεοφιλελευθερισμού είναι τόσο έκδηλες και τόσο ορατές, που όταν γίνει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, τότε αναδεικνύονται όλες αυτές οι δομικές αντιφάσεις στην πολιτική. Δηλαδή, κατηγορείς εντός εισαγωγικών τα πανεπιστήμια γιατί οι απόφοιτοι τους δεν βρίσκουν δουλειά. Μα αυτό είναι η μία πλευρά. Αυτός που προσφέρει δουλειά, αυτός που ζητάει τη δουλειά, αυτός δηλαδή που δημιουργεί τις θέσεις εργασίας, πού βρίσκεται εμπροκειμένο? Πουθενά. Δεν ενδιαφέρεται καν για αυτό το θέμα. Δηλαδή. Μια που λέτε για τα πανεπιστήμια, ακούσαμε και πριν τον κύριο Στήλιο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, να κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση ότι φύτεψε ή ότι προσπάθησε να ιδρύσει τμήματα χωρίς να ζητήσει ούτε μια έκθεση γενικού λογιστηρίου ή να πάρει γνώμες, απόψεις κλπ. Και ανεξαρτήτως τώρα του πώς αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα στην πολιτική αντιπαράθεση, στο πινκ-πονκ δηλώσεων που κάνετε μεταξύ σας τα κόμματα, υπάρχει και ένα ζήτημα ουσίας, δηλαδή ότι λειτουργήσε και ακαδημαϊκά αυτό το περίφημο μοντέλο κάθε πόλη και ΑΕΗ, κάθε χωριό και ΤΕΗ. Μα μισό λεπτό. Καταρχήν, τώρα εδώ στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Εδώ έχει γίνει ολόκληρο μοντέλο ανάπτυξης. Το κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο της Χούντας έγινε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, δηλαδή τα χρόνια της δεκαετίας του 90 και του 2000. Κάθε πόλη και πανεπιστημιακό τμήμα, κάθε νομός και πανεπιστήμιο.
Τώρα, και όλη αυτή η πανσπερμία πόλεων, πανεπιστήμια που δεν έχουν κέντρο, πανεπιστήμια που δεν έχουν κεντρική ενιαία βιβλιοθήκη, που δεν έχουν ενιαία διοίκηση, όπως παραδείγματος χάρη το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, βεβαίως όλες αυτές οι αντιφάσεις που είναι σε 5-6 πόλεις, όλες αυτές οι αντιφάσεις ήρθαν να εκραγούν. Ναι. Τώρα, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Γιατί, και γι' αυτό έχει νόημα να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη συζήτηση πάντοτε. Η ΑΔΥΠ, καταρχήν, επευκαιρία της έκθεσης, η οποία σήμερα κάναμε την συζήτηση, δεν είναι αρμόδια για να γνωμοδοτεί για το αν θα γίνουν ή όχι πανεπιστημιακά τμήματα. Mm-hmm. Η ΑΔΥΠ ελέγχει και αξιολογεί τα προγράμματα σπουδών και τη γενική λειτουργία των πανεπιστημίων, αφού λειτουργήσουν δηλαδή. Βεβαίως μπορεί κανείς κάποια γνώμη να την εκφράσει και να πει δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό, θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Αλλά η δουλειά της ΑΔΥΠ είναι να αξιολογήσει υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, δηλαδή τμήματα τα οποία υπάρχουν. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εδώ τώρα τι γίνεται όμως. Γίνεται μια παραπλανητική συζήτηση. Τις αποφάσεις για τις ιδρύσεις τμήματων ή για τις συγχωνεύσεις ή για τις ενοποιήσεις που έγιναν, τις πήραν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Έγινε μια ευρύτατη συζήτηση με τις συγκλήτους των πανεπιστήμιων. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο οδηγός για την αναδιαμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη που έκανε η ηγεσία Γαβρόγλου στο Υπουργείο Παιδείας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σήμερα βλέπετε ότι όλα τα πανεπιστήμια και οι σύγκλητοι διαμαρτύρονται για αυτά τα 37 τμήματα, τα οποία στην αρχή ήταν 38, μετά γίναν 36, μετά ξαναγίναν 37. Εδώ ανακοινώθηκε η κατάργηση τμήματος που ήδη λειτουργούσε. Ναι. Στην Κέρκυρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε το αλαλούμ. Mm-hmm. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα. Γίνεται μια προσχηματική συζήτηση καταρχήν, ότι απονέμεται στην ΑΔΥΠ μια ιδιότητα που δεν έχει, να προγνωμοδοτεί για ιδρύση τμήματων ενώ δεν είναι αρμοδιότητά της. Και βεβαίως τι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Καταστρατηγούμε όλη την αυτοτέλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Διότι αυτές οι εισηγήσεις και αυτές οι μελέτες και αυτές οι ανάγκες είχαν καταγραφεί από τα ίδια τα πανεπιστήμια και τις συγκλήτους. Mm-hmm. Και βεβαίως το Υπουργείο, προσπαθώντας να οργανώσει όλο αυτό το πλαίσιο, το νέο χάρτη, έτσι ώστε να σταματήσουμε κάθε πόλη και στάδιο και κάθε χωριό και γυμναστήριο ή πανεπιστημιακό τμήμα, έπρεπε να πάει σε μια λογική αναδιάρθρωσης. Και αυτό έγινε. Και αυτό έχει την αποδοχή και των τοπικών κοινωνιών, αλλά βεβαίως στο κουφού την πόρτα εδώ, όσο θέλεις βρόντα. Ναι. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα, θα ήθελα να περάσουμε λίγο και στο σχόλιο σας για όσα έγιναν στην ΑΣΟΕ, που ούτως ή άλλως σήμερα σχεδόν μονοπόλησαν και την συνεδρίαση της Επιτροπής. Και να σας ρωτήσω όμως το εξής. Η κυβέρνηση, καλός ή κακός, έχει μια προτεραιότητα που δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που εσείς λέτε ατζέντα νόμου και τάξης. Και έστω και αν το μικροπολιτή μέσα στην ΑΣΟΕ τον μετατρέψει σε μπαχαλάκια ή σε επίδοξο κουφοντίνα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ψηφίστηκε για να τον βγάλει έξω. Και έρχεται και λέει: εγώ απλώς εφαρμόζω τον νόμο. Πού είναι το πρόβλημα σε αυτό? Αν μέναμε σε αυτό, ναι. Καταρχήν αυτό είναι μια επικίνδυνη αντίληψη, δηλαδή ότι ο μικροπολιτής ή ο μικροπαραβατικός mm-hmm. μπορεί να εξελιχθεί σε νέο κουφοντίνα. Σύμφωνοι, αλλά τα ακούτε αντίληψη. Να γίνονται. Εγώ το δικηγόρο του διαβόλου κάνω. Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι επειδή τα ακούω πρέπει να σχολιάσω ότι είναι μια επικίνδυνη αντίληψη, διότι αντί να προστατεύσει αν θέλετε mm-hmm. Από την τρομοκρατία ή από το οργανωμένο έγκλημα την κοινωνία, στην πραγματικότητα της γεννάει πελατεία. Μιλάτε ότι τον εξισώνει κάποιος τρικάκια ή μπογιές με βόμβες. Ακριβώς. Ναι. Και υπό την έννοια αυτή θα ήθελα να πω, προφανώς είναι καταδικαστέα, γιατί έγινε μια συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή στη Βουλή. Προφανώς είναι καταδικαστέα η κίνηση κάποιων ανθρώπων που μπήκαν και έβαψαν μπογιές στο γραφείο της Υπουργού Παιδείας. Εννοείται, είναι απολύτως καταδικαστέα. Από την άλλη μεριά όμως, η πολιτική ιδιότητα της Υπουργού Παιδείας ή του Υπουργού Παιδείας είναι να μιλήσει σε όλα τα παιδιά. Γιατί περί παιδιών πρόκειται και να κατά κάποιο τρόπο να κατανοήσει ακόμα και αν είναι υπέρβαση αυτό το πράγμα, να κατανοήσει λόγους που γίνονται αυτά τα πράγματα. Και άρα στην πραγματικότητα αντί να απολώσει το κλίμα, να μπορέσει να λειτουργήσει κατευναστικά. Αλλά αυτό όμως είναι η ιδεολογική συζήτηση. Η πρακτική συζήτηση είναι η εξής και αυτό που έγινε χθες στην ΑΣΟΕ. Χθες στην ΑΣΟΕ δεν υπήρξε καμία εγκληματική οργάνωση, καμία ομάδα παραβατικών. Υπήρξαν φοιτητές οι οποίοι αντέδρασαν στην απόφαση της συγκλήτου να κλείσει το πανεπιστήμιο. Και πήγαν στο πανεπιστήμιο τους. Είναι δικαίωμα. Δεν ανήκει το πανεπιστήμιο στους φοιτητές. Δεν ανήκει στους διδάσκοντες. Δεν ανήκει στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Τα ΜΑΤ δεν επιτέθηκαν σε κάποιους
μπαχαλάκιδες ή σε κάποιες ομάδες ανομίας. Mm-hmm. Επιτέθηκαν στους φοιτητές. Απέκλεισαν φοιτητές μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Η δε εικόνα με τα ΜΑΤ μπροστά στους 200-300 φοιτητές που ήταν εκεί. Mm-hmm. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θυμίζει. Δεν θυμάμαι και η Χούντα ακόμα να είχαμε τέτοια εικόνα. Έτσι, η ιδέα και η πρακτική του πανεπιστημιακού ασύλου mm-hmm. ήταν πάντοτε μία κόκκινη γραμμή για τους πάντες. Δηλαδή, ΜΑΤ στο προάβλιο του πανεπιστημιακού χώρου, με τους φοιτητές να είναι μπροστά από το κτίριο και οι φοιτητές να είναι αποκλεισμένοι, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί τον τελευταίο καιρό. Εμένα μου θυμίζει τις κινητοποίησεις της νεολαίας στο Λονδίνο πριν από μερικά χρόνια για τις απαγορεύσεις πρόσβασης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που τους είχαν αποκλείσει σε κάποια στενά και τους κρατάγανε επί ώρες mm-hmm. τους φοιτητές εκεί, τους διαμαρτυρόμενους, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό μου θύμισε περισσότερο. Δηλαδή, μια ακραία καταστολή. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια. Εδώ έχουμε παραβίαση δικαιωμάτων. Δικαιωμάτων δημοκρατικών, δικαιωμάτων των φοιτητών, δικαιωμάτων mm-hmm. νεολαίας. Και εδώ πέρα προφανώς είναι σαφές ότι εμείς θα είμαστε αντίθετοι σε κάθε τέτοια λογική. Και αν δεν κάναμε την παρέμβαση που κάναμε, είτε με την παρουσία των βουλευτών μας εκεί, είτε με την παρέμβαση που έκανε η γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας ναι. στον αρμόδιο υπουργό, νομίζω ότι θα είχαμε και ακραίες πιθανώς χθες εξελίξεις, οι οποίες αποτράπηκαν. Απ' την άλλη πλευρά, κύριε Βεναρδάκη, εσείς κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι με όλα αυτά που κάνει και με τις εικόνες που είδαμε στην ΑΣΟΕ, ρίχνει λάδι στη φωτιά, να το πω έτσι. Αν όμως κάποιος κατηγορήσει και εσάς, π.χ. επικαλούμενος τη δήλωση του κυρίου Φίλη, ο οποίος είπε στην κυρία Κεραμέως ότι την καθιστά υπεύθυνη για ό,τι γίνει από εδώ και πέρα, ότι και εσείς ρίχνετε λάδι στη φωτιά, τι θα απαντούσατε? Τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα? Το λάδι στη φωτιά το ρίχνει πάντοτε αυτός ο οποίος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Γιατί ναι. και καλώς ή κακώς σήμερα την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει η κυβέρνηση. Εάν, κοιτάξτε, τι της είπε όμως επί της ουσίας πολιτικά ο Νίκος Οφίλης στην Υπουργό Παιδείας? Της είπε ότι αποστερείσαι ενός δικαιώματός σου, το οποίο είναι εκπαιδευτικό, δηλαδή η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των κυβερνήσεων, του κράτους mm-hmm. και της φοιτητικής νεολαίας ή της νεολαίας γενικά, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Γι' αυτό και ο Υπουργός Παιδείας πρέπει να λειτουργήσει κατευναστικά, πρέπει να λειτουργήσει συνενετικά, πρέπει να ακούσει την έκκληση τη συγκλήτου του Πολυτεχνείου με την ανακοίνωση που έβγαλε. Δεν μπορεί να εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εδώ κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ζούμε μια εποχή νέας καταστολής. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Ζούμε την εποχή όπου ένα υπερυπουργείο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή η αστυνομία, έχει αναλάβει τη μεταναστευτική πολιτική, την αντιεγκληματική πολιτική, δηλαδή την πολιτική που ασκείται μέσα στις φυλακές, που ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ναι. Αναλαμβάνει το άσυλο το πανεπιστημιακό. Εδώ έχουμε δηλαδή μια υπεραρμοδιοποίηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο μόνο καλά σημάδια δεν φαίνεται να. Mm-hmm. Και βεβαίως έχουμε και το νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος γυρνάει τη χώρα στη δεκαετία του 50, θεωρεί ότι η βλασφημία στα θεία είναι ποινικό αδίκημα. Εντάξει, αυτό θα το αποσύρει ο κύριος Τσιάρας, βέβαια. Ναι, θα το αποσύρει, αλλά είναι όμως μια ένδειξη mm-hmm. του σε τι, αν θέλετε, ιδεολογικό πλαίσιο, ας πούμε, πια βρισκόμαστε. Mm-hmm. Μακάρι να το αποσύρει, καταρχήν περιμένω να το δούμε. Αλλά εδώ όμως δεν αφορά μόνο αυτό. Εδώ διαβάζω ότι εξελίσσεται μια υπόθεση για τη μουσική και στα μαγαζιά, ας πούμε, του κέντρου της Αθήνας, ναι. τα οποία θα πρέπει να κλείνουν τη μουσική στις 11 η ώρα. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια ευρύτερη, κατά κάποιο τρόπο, διαδικασία, πώς να το πω έτσι, ασυλοποίησης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, mm-hmm. που και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη σήμερα. Επομένως, και βεβαίως, και ποιος παρεμβαίνει για να το ελέγξει? Πάλι η αστυνομία. Ναι. Δηλαδή, το κάπνισμα η αστυνομία, τη μουσική η αστυνομία, το άσυλο η αστυνομία, τους μετανάστες η αστυνομία, τους πρόσφυγες η αστυνομία, την επανένταξη των κρατουμένων στις φυλακές η αστυνομία. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ εκ των πραγμάτων πια πηγαίνουμε σε ένα, το λέγαμε παλιά, αλλά δεν ήταν σε αυτή την έκταση. Μιλάμε για ένα κράτος της αστυνομίας. Ναι. Θεωρείτε δηλαδή, αν βάλουμε κάτω τα δείγματα το τελευταίο διάστημα, το ότι είχαν, ας πούμε, τους νέους που διασκέδαζαν προχθές στο κλαμπ κάτω με τα χέρια στον αφιένα, λες και πήγαιναν για εκτέλεση, ή ότι χθες χρησιμοποιήθηκαν κρότου λάμψης στην Ευελπίδων κλπ.
θεωρείτε ότι ή φοβάστε ότι παίρνουν θάρρος από την πλευρά, αστυνομική. Κοιτάξτε, ακραία τμήματα της αστυνομίας ή αν θέλετε και μια διαχείριση. Κοιτάξτε, και η αστυνομία είναι άνθρωποι, έτσι. Δεν, μην μυθοποιούμε. Και είναι και νέα παιδιά επίσης. Υποαμοιβόμενα. Υποαμοιβόμενα και υπό το κράτος, αν θέλετε, της πίεσης ψυχολογικής και της υπερεντατικοποίησης όλης αυτής της δουλειάς, είναι σαφές ότι εξωθούνται στο να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο. Όταν έχουν μάλιστα και την πολιτική εντολή να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί πάντοτε υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικών ορίων που αφήνει κάποιος στο εκτελεστικό όργανο για το πώς θα λειτουργήσει. Ναι, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Είναι πολύ επικίνδυνη για τα δημοκρατικά δικαιώματα, γιατί εδώ δεν θα σταματήσει. Θα έχουμε συνεχείς διολυστήσεις προς αυταρχισμό. Κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι μια ατζέντα που θέλει να κρύψει τις υποχωρήσεις ή τις αλλαγές πολιτικής που έγιναν στο μακεδονικό, που έγιναν στο προσφυγικό, που έγιναν στα φορολογικά, που έγιναν σε όλους τους τομείς της πραγματικής οικονομίας και κοινωνίας. Ναι. Και νομίζω ότι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να ισορροπήσει απέναντι σε αυτή την κατά κάποιο τρόπο λεπτή ισορροπία. Ελπίζω να ανακρούσει πνίμναν, διότι διαφορετικά πράγματι η υποψία ότι επιζητά κατά κάποιο τρόπο διαδικασίες σύγκρουσης με την κοινωνία ή με κοινωνικά κομμάτια της νεολαίας, είναι πράγματι υπαρκτή αυτή η υποψία. Άρα σας καλύπτει η απορία ή το ρητορικό ερώτημα εάν στην κυβέρνηση θέλουν νέο Γρηγορόπουλο? Ναι, είναι ένα ρητορικό. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν ξέρω αν θέλουν. Φαντάζομαι ότι δεν θέλουν. Έτσι, και το ερώτημα προφανώς είναι ρητορικό. Ναι. Διότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να είναι ανεξέλεγκτες σε μια τέτοια περίπτωση. Όμως από την άλλη μεριά πρέπει να σκεφτούν ότι πρημοδοτούν μια τέτοια εξέλιξη που μπορεί να έρθει και κατά λάθος ενδεχομένως. Δηλαδή, όταν αφήνεις όλες αυτές τις διαδικασίες να εξελίσσονται, είναι προφανές ότι ενδεχομένως, ακόμα και εκ λάθους, μπορεί να συμβεί το ατύχημα. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μια καταστολή, στο ακραίο όριό της μπορεί να οδηγήσει και σε αυτή την εκδοχή. Τώρα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή φαντάζομαι, το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει σε εξέλιξη και ένας πλούσιος εσωκομματικός διάλογος στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πόσο σας προβληματίζει. Έχετε χειριστεί και θέματα πολιτικής και θέματα επικοινωνίας και ως Υπουργός Επικρατείας και νωρίτερα και ως δημοσκόπος κλπ. Πόσο σας προβληματίζει το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται αυτή τη στιγμή να συγκροτήσει ένα αντιπολιτευτικό αφήγημα, αφήνω στην άκρη τα της Νοβάρτης, της σκανδολολογία κλπ, θέλοντας να πάρει θετική ψήφο κάποια στιγμή στο μέλλον, όπου όλα τα θέματα τα οποία πάει να θίξει, ίσως να μην είναι πλειοψηφική ατζέντα στην κοινωνία. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση κάποιου να πάει στον Πειραιά και να καλωσορίσει τους πρόσφυγες όπως κάνατε εσείς. Δεν είναι η πρώτη αντίδραση κάποιου, της πλειοψηφίας εννοώ, έτσι, να ανατριχιάσει όταν βλέπει τα ΜΑΤ στο προάβλιο της ΑΣΟΕ. Όλα αυτά σας δημιουργούν πρόβλημα ως προς το να ξαναπείσετε τον κόσμο να σας εμπιστευτεί κάποια στιγμή, όχι αύριο, αλλά πάντως. Έχω δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτό το ενδιαφέρον σκεπτικό που λέτε. Ναι. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν πλειοψηφία με την έννοια ότι απολάμβανε μιας μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας του 70% στις ιδέες του ή στις πολιτικές του. Επειδή θέλετε να γίνετε ο κορμός της δημοκρατικής παράταξης του τόπου, γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν υπάρχει δημοκρατικό αίσθημα. Το δημοκρατικό αίσθημα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι υπέρ των προσφύγων. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά για ένα λαό που έζησε το 22. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Όταν ζήσαμε την προσφυγιά στους παππούδες μας και στις γιαγιάδες μας, δεν μπορεί να έχουμε άλλο συνέστημα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους πέρα από αυτό. Δεν μπορεί. Αυτό είναι πλειοψηφικό. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι, οι ταυτότητες ιδεολογικές και οι πλειοψηφικές φτιάχνονται όταν υπάρχει μια στέρεη, αν θέλετε, οπτική για το πώς βλέπεις την κοινωνία και πώς βλέπεις τους ανθρώπους. Και δεν είναι πάντοτε η πλειοψηφία αυτή που έχει δίκιο. Εμείς πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτό που στο συνέστημα των ανθρώπων, πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, να εκπροσωπήσουμε τις υποτελείς τάξεις. Οι υποτελείς τάξεις, οι κοινωνικές τάξεις που δεν έχουν, που δεν κατέχουν, που ζουν δύσκολα
Και δεν είναι μια κατηγορία αυτή, είναι πολλές κοινωνικές κατηγορίες αυτές. Ναι. Απαιτούν από μας να έχουμε και λογική και συναίσθημα και πολιτική, αλλά να μην κάνουμε πίσω και στις βασικές ιδεολογικές μας αξίες. Δεν είμαστε παντός καιρού και δεν μπορεί η πολιτική να είναι πολιτική παντός καιρού. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε σαφέστατα και εμείς εσωτερικά στο μυαλό μας, γιατί ακριβώς το ανάποδο που λέτε, το ανάποδο αυτού του σκεπτικού, είναι και εμείς να γίνουμε ένα κόμμα το οποίο θα είναι άθροισμα, αν θέλετε, καταστάσεων που άγονται και φέρονται ανάλογα με το τι πιστεύουν κάποιες πλειοψηφίες ή κάποιες μηντιακές πλειοψηφίες ενδεχομένως. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους όταν συζητάς μαζί τους, όταν τους εξηγείς. Αυτή είναι η εμπειρία μας. Όταν εξηγείς, όταν συζητάς, όταν είσαι ανοιχτός με τους ανθρώπους, όλα τα ζητήματα έχουν τις λύσεις τους. Και είσαι έντιμος απέναντί τους. Τους κοιτάς με καθαρή ματιά και τους λες ότι εγώ είμαι εδώ για να υπερασπιστώ, εγώ ως κόμμα δηλαδή. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τους υποτελείς και τους ανθρώπους που δεν έχουν. Και εάν αυτό το κάνουμε, ναι, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη είναι με το ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι θα γίνουμε και πλειοψηφία ξανά. Μάλιστα. Και αν μπορείτε με μια κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, η παρέμβαση Κοτζιά για την ανάγκη μιας προγραμματικής σύγκλησης όλων των προοδευτικών δυνάμεων είναι κάτι που σας βρίσκει, σας προκαλεί το ενδιαφέρον, ας πούμε? Προφανώς. Σε γενικές γραμμές, ναι. Εννοείται ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να συγκλίνουν. Βεβαίως, εδώ πάντοτε το κρίσιμο ερώτημα πέρα από τα ευχολόγια είναι ποιο είναι το πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα συγκλίνουν. Γιατί στο κάτω-κάτω πρέπει να ξέρουμε ότι αν κανείς ορίζεται ως προοδευτικό σημείο, εξαρτάται και από αυτά που λέει. Δηλαδή, πολλοί μπορεί να λένε ότι είναι προοδευτικοί, αλλά όταν έρθει η κρίσιμη ώρα να μην είναι τόσο πολύ με την πρόοδο. Επομένως, όλα κρίνονται στη βάση του προγράμματος και των εκπομπών που έχεις απέναντι στην κοινωνία. Κύριε Βερναρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και που είχαμε. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ.